Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας αναφορικά για το έργο και την πορεία του μεγάλου στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη και αναφέρομαι στα μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Πλέον έχουμε και τα επίσημα εγγένεια την Κυριακή 22 Ιανουαρίου των γραφείων του Παραρτήματος Ελλάδος της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο. Θέλω να συνδεθούμε ευθύς αμέσως και να συνομιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού, την πρόεδρο του Παραρτήματος Ελλάδας Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Κυρία Ζωγραφιστού, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ σας θερμά. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ. Βέβαια. Δική μας η χαρά. Ένα όνειρο νομίζω γίνεται πραγματικότητα με τα εγγένεια των γραφείων σε επίπεδο Ηρακλείου που σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη. Τι ακριβώς? Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη συνέχεια της εταιρείας, ακριβώς με την ίδια στόχευση όπως ιδρύθηκε το 1988 από τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Στασινάκη, ο οποίος παραμένει πρόεδρος και πολύ καλά στην υγεία του. Αλλά θα συνεχίσουμε ακριβώς με τα ίδια πράγματα, με εκδηλώσεις και με την υποστήριξη του έργου του μεγάλου στοχαστή, του Νίκου Καζαντζάκη, σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και αυτή τη φορά... Το παράρτημα Ελλάδας είναι ακριβώς για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε τη διεθνή εταιρεία η οποία έχει σε 131 χώρες αντιπροσώπους και σε 131 χώρες γίνονται εκδηλώσεις. Είναι εκεί όπου έχει ταξιδέψει ή μάλλον που έχει φυτευτεί μέσα σε εισαγωγικά η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη. Οπότε αυτή τη φορά αφετηρία της όποιας έμπνευσης που έχει να κάνει με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες θα είναι και το Ηράκλειο. Και φαντάζομαι βασική σας επιδίωξη το αυτή... Το Ηράκλειο είναι το κέντρο τώρα. Ακριβώς, το κέντρο βέβαια. Το κέντρο είναι τώρα. Η πατρίδα του Καζαντζάκη δεν είναι τόσο ωραίο που ο Καζαντζάκης βρίσκεται στην πατρίδα του. Και βέβαια θα είναι θαυμάσιο. Επιδιωχθεί και μια περαιτέρω σύνδεση των Ηρακλειωτών, των κριτικών, σωστά, των πολιτών μικρών και μεγάλων κάθε ηλικίας με το έργο του Καζαντζάκη, με όχημα βέβαια τις δικές σας πρωτοβουλίες. Ναι. Εμείς πολλά πράγματα έχουμε προγραμματίσει για το 2023 και δύο συνέδρια και παρουσίαση με ομιλίες της επιθεώρησής μας, του Ρεγκάρ Κρητουά, της κριτικής ματιάς. Τα δύο συνέδρια θα γίνουν στην Αθήνα τον Ιούνιο και στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο ή τέλη ή Νοεμβρίου. Βέβαια θα έχουμε μία συνάντηση μελών μας τον Αύγουστο, 3 με 5 Αυγούστου. Ελπίζω να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ή ελπίζω να μην υπάρξει πρόβλημα με τις εκλογές, γιατί τα προγράμματά μας ίσως έχουν κάποια δυσκολία τώρα ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα γίνονται εκδηλώσεις παντού. Και στη Μυτιλίνη τώρα προγραμματίζεται και μια ημερίδα και εκδηλώσεις σε ένα σχολείο εκεί για τον Καζαντζάκη. Και στη Θράκη και στη Ρόδο έχουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, ημερίδες, ομιλίες, στα σχολεία μας διαγωνισμοί. Τώρα έχουμε και το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει και είναι υπό την αιγίδα του απόδημου ελληνισμού, του Υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού, ο οποίος είναι για τα λύκεια. Ναι. Είναι ζωγραφικής και λογοτεχνίας με θέμα από τον Καζαντζάκη, από το έργο του Καζαντζάκη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι... Πόσο επίκαιρο είναι μέσα το στο θέμα... χρόνο που κυλάει. Ακριβώς, ναι. Πόσο επίκαιρο είναι το θέμα των δράσεων που έχετε προγραμματίσει και πόσο προσαρμοσμένο είναι αυτό το θέμα και στη συγκυρία που διανύουμε. Τώρα θα μου πείτε το έργο του Καζαντζάκη είναι διαχρονικό και αφορά τους πάντες ναι, και όλες τις εποχές. Ναι, είναι διαχρονικό. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από καμία εποχή. Τον Καζαντζάκη τον διαβάζεις και τον βρίσκεις επίκαιρο κάθε στιγμή της ημέρας. Αυτή η χρονιά όμως που κυλάει είναι... Τα 35 χρόνια από την έκδοση του περιοδικού, είναι τα 80 χρόνια από την Οδύσσια επίσης και της εταιρείας 35 χρόνια. Εκεί έχουμε προσαρμόσει τις εκδηλώσεις μας.
Δεν υπάρχει θέμα επικαιρότητας του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης είναι επίκαιρος. Αρκεί να σας πω κάτι. Πριν από το 20, το 20 νομίζω το 21 ήταν, μεταφράστηκε στα Ιταλικά ο Ζορμπάς. Σωστά. Όχι, συγγνώμη, δεν μεταφράστηκε ο Ζορμπάς. Όχι, μεταφράστηκε η Οδύσσια, αλλά ο Ζορμπάς πήγε στα πιο ευπόλυτα βιβλία της χρονιάς στην Ιταλία. Ένα έργο πόσων χρόνων τώρα. Μετά τον πόλεμο. Ακριβώς. Δεκαετιών. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα επικαιρότητας. Είναι συνδεμένος, ο λόγος του είναι διαχρονικός. Πώς μπορεί το κοινό του Ηρακλείου... Και καλύπτει την αγωνία του ανθρώπου διαχρονικά. Ναι. Θαυμαστές του έργου του Καζαντζάκη, όλοι μας βέβαια, αλλά πώς γίνεται να έρθουν σε επαφή μαζί σας, με την ευκαιρία βέβαια των εγγενείων εδώ στο τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, τα εγγένεια θα είναι όπως είπαμε την Κυριακή στις 11 το πρωί, 22 του μηνός, στο γραφείο ζωγράφου 7 στο δεύτερο όροφο. Θα υπάρχει διαρκής παρουσία δική μας, αλλά όχι κάθε μέρα. Θα είμαστε κάθε Πέμπτη 6 με 9 το απόγευμα. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό. Και μετά από συνεννόηση μας, μπορούμε κάθε μέρα, όποτε θέλει, όποιος θέλει, να ζητήσει πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά ήδη, τα έχουμε δώσει στα email μας. Μπορεί παντού, είναι πια γνωστή η εταιρεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε περισσότερα λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ναι, σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ, γιατί σας ευχαριστώ θερμά. Τες τις παρουσιάσεις, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.